ανήμερα της Πρωτομαγιάς, κριτικοί Έλληνες δηλαδή και Ουκρανοί έγιναν ένα. Μία συμβολική κίνηση ανθρωπιάς με την υπογραφή της Εθελοντικής Ομάδας Αποστολή Αγάπης, μέλη της οποίας έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές στην εκπομπή μας. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο, είναι στο πάρκο του Ευκάλυπτου, βρέθηκαν Ουκρανοί και κριτικοί και Έλληνες, προκειμένου να τιμήσουν την ημέρα και να γιορτάσουν και να περάσουν όμορφα. Η κυρία Ροδάνθη Διαλυνά είναι υπεύθυνη Εθελοντικής Ομάδας Αποστολή Αγάπης. Την καλησπέρα μας, κυρία Διαλυνά. Καλησπέρα, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Και χρόνια πολλά. Και δίπλα της η κυρία Τατιάνα Κάρπουβα, είναι με καταγωγή από την Ουκρανία βέβαια, κάτοικος Ηρακλείου. Την καλησπέρα μας, κυρία Κάρπουβα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Για βάλτε μας το κλίμα, κυρία Διαλυνά. Τι έγινε ανήμερα της Πρωτομαγιάς και ποιος ήταν ο βασικός στόχος της κίνησης? Να πω ότι αυτή η όμορφη κίνηση ήταν από τα μέλη της ομάδας που έχουν φτιάξει μια πολύ ωραία ομάδα για να βοηθήσει όλους τους Ουκρανούς που έρχονται εδώ στην Κρήτη, όχι μόνο στο Ηράκλειο. Μας επισκέφτηκαν μια μέρα πριν στα γραφεία ζητώντας βοήθεια, όπως μπορούμε να προσφέρουμε και μπορούμε να είμαστε δίπλα τους. Και φυσικά μας ζητήσαν και παιχνίδια για τα παιδάκια, γιατί έρχονται παιδάκια, αλλά όπως ξέρετε πολύ καλά, καλύτερα μας φεύγουν με μία τσάντα πράγματα, οπότε παίρνουν τα βασικά. Η χαρά μας ήταν περίγραφτη. Ξέρετε ότι θέλουμε να είμαστε δίπλα στα παιδιά και πόσο μάλλον σε αυτά τα παιδιά που από μια στιγμή στην άλλη έχασαν τα πάντα. Οπότε η ομάδα της κυρίας Τατιάνας είχε οργανώσει αυτό το πολύ ωραίο, να το πω έτσι, παιδικό πάρτι για τα παιδάκια που έχουν έρθει αυτό το διάστημα εδώ, να παίξουν, να γνωριστούν μεταξύ τους οι οικογένειες και να κάνουμε ένα πικνίκ. Οπότε και αυτό κάναμε και βρεθήκαμε και παίξαμε μικροί, μεγάλοι, Έλληνες, Ουκρανοί, γίναμε ένα. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα στη συνέχεια μαζί. Θα τα πούμε βέβαια, κυρία Κάρπουβα. Δεν ξέρω πώς νιώθετε που εδώ οι κριτικοί βέβαια, εθελοντές, ιδιώτες, αρχές, έχουν ανοίξει μια πολύ μεγάλη αγκαλιά για σας και τους συμπατριώτες σας και ανθρώπους που έχουν έρθει από την εμπόλεμη ζώνη. Να σας πω αλήθεια ότι επειδή ήδη στην Κρήτη βρίσκομαι 20, μένω 25 χρόνια, πάντα είχα την καλύτερη εντύπωση. Εγώ έλεγα τουλάχιστον ότι πάντα συναντώ μόνο καλούς ανθρώπους. Πάντα, πραγματικά. Αλήθεια. Δεν περίμενα ότι θα έχουμε αυτές τις ανάγκες που μας προκύψανε ξεκινώντας από 24 Φεβρουαρίου, αλλά αυτή την αγκαλιά και αυτή την υποστήριξη και, και αυτή την βοήθεια που δεχόμαστε γενικώς από την κυβέρνηση, από το Δήμο Ηρακλείου, από όλους τους Δήμους άλλους και του Νομού Ηρακλείου και Νομού Χανίων και στο Ρέθινες, όλη η Κρήτη πραγματικά, από πολλές οργανώσεις, από εθελοντές, να σας πω ότι δεν το περίμενα. Όχι, κάπου περίμενα, επειδή γνωρίζω πώς είναι η κριτική, αφού ξέρω πώς είναι. Πραγματικά, όπως και σήμερα, πάλι έκλαιγα, επειδή άλλοι άνθρωποι, ένα ζευγάρι και φέρανε πράγματα. Χαίρομαι πάρα πολύ που γνωριστήκαμε. Εγώ δεν ήξερα την κυρία Ροντάνθη πριν, αλλά πραγματικά, να σας πω αλήθεια, ότι γνώρισα και πολλούς Ουκρανούς που μένουν εδώ και μένανε εδώ, αλλά με αυτό που μας προέκυψε τώρα και οργανωθήκαμε και ενωθήκαμε, όπως εκεί ενώθηκε όλη η Ουκρανία, έτσι ενωθήκαμε εμείς εδώ στην Κρήτη, οι Ουκρανοί που ζούσαν και πριν. Και αυτό που κάνουμε και με βοήθεια των οργανώσεων όπως η Αποστολή της Αγάπης, εγώ νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε... Μάλιστα. Κάνουμε πολλές προσπάθειες, αλλά το βασικότερο δεν είναι. Εμείς ήδη καλύψαμε και συνεχίζουμε να καλύπτουμε τις βασικές ανάγκες. Έχετε δηλαδή τροφή, στέγη. Αλλά βασικές αυτό ανάγκες που χρειάζονται πολλές φορές οι άνθρωποι, να μην νιώθουν μόνοι, να μην νιώθουν, μάλιστα, ότι βρίσκονται κάπου έξω. Κυρία Διαλυνά, νομίζω αυτό το χαμόγελο, το να σας ακουμπούν στον νόμο, αυτό το, η καλή διάθεση μικρών παιδιών που βίωσαν την εμπόλεμη κατάσταση και βιώνουν την τραγωδία, είναι η καλύτερη ανταμοιβή για σας. Εννοείται αυτό ακριβώς, γιατί η χαρά μας ήταν απερίγραπτη, γιατί βλέπαν τα παιδάκια, και μπορεί να το πει η κυρία Τατιάνα, πώς χαμογελούσανε, πώς παίζανε, γιατί κάναμε παιχνίδια ουκρανικά, προσπαθήσαμε να τους, κάνουμε να νιώσουν ότι είναι στο χώρο τους, να μην νιώσουν ξένοι. Βλέπαμε μεγάλους ανθρώπους 70 και 75 χρόνων παίζουν μαζί τους, έχουμε και βίντεο που ίσως τα έχετε δει. Αυτό που θέλουμε είναι τα παιδιά αυτά να μην νιώσουν ξανά
δυστυχία. Αν μπορούμε να το κάνουμε, θα είναι μεγαλύτερη μας επιτυχία. Όπως μπορούμε, όπως μπορούμε. Κυρία Κάρου... Και γι' αυτό και ετοιμάζουμε, ναι, ναι, και γι' αυτό ετοιμάζουμε διάφορες δράσεις για τα παιδιά, μαζί με άλλη μια ομάδα τους δρόμους ζωής, που θα πάμε με πούλμαν, θα τους ξεναγήσουμε σε διάφορα μέρη της Κρήτης. Μπράβο, εδώ αλλά... είμαστε να το αναδείξουμε. Αλλά έχουμε φοβερές ανάγκες, αυτό θέλω να πω. Θα κάνουμε αναρτήσεις στις ανάγκες που υπάρχουν, γιατί αυτή τη στιγμή στην Κρήτη μόνο οι καταγεγραμμένοι προς το παρόν είναι πάνω από 800 άτομα. Μάλιστα, μάλιστα, πάνω από 800 άτομα. Μιλάτε για Ουκρανούς, σωστά. Οι για Ουκρανούς έρθει... που έχουν έρθει τώρα μέσα σε 20 μέρες. Μάλιστα. Το τελευταίο εξαήμερο. Οπότε, κυρία Κάρκουβα, συνεχίζεται αυτή η μεγάλη αγκαλιά αλληλεγγύης μέσα από τη συγκέντρωση αγαθών, σωστά. Πώς ναι, μπορούμε βεβαίως να βοηθήσουμε, για να μας πείτε λίγο και να κλείσουμε με αυτό. Χάρη στο Δήμο του Ηρακλείου Νήσου έχουμε πάρα πολύ ωραίο χώρο. Στο θεατρικό σταθμό, στο παλιό ΚΤΕΛ. Ναι. Εκεί βρίσκεται το κέντρο βοήθειας εδώ και σχεδόν 2 μήνες. Εκεί συνεχίζουμε συγκέντρωση της ανθρωπιστικής βοήθειας που στέλνουμε και για την Ουκρανία, και μέρος από αυτή την βοήθεια που μας φέρνει ο κόσμος και οργανώσεις και οι Δήμοι, κρατάμε εκεί επειδή έρχονται κάθε μέρα οικογένειες. Σήμερα είχαμε 3 οικογένειες και 2 από αυτούς είναι από τη Μαριούπολη. Μισή ώρα κλαίγαμε όλοι μαζί. Μάλιστα. Πριν να ξεκινήσουν και να πάρουν κάποιες κουβέρτες και κάποια τρόφιμα και ρούχα. Μάλιστα. Πριν μισή ώρα απλά κλαίγανε, περιγράφοντας το λοιπόν, διάφορο. Να βοηθήσουμε εκεί στο θεατρικό σταθμό. Σωστά, τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης, βέβαια, με κατεύθυνση την Ουκρανία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Διαλυνά, κυρία Κάρκουβα. Να κλείσω λίγο να πω, επειδή είναι συγκεκριμένες οι ώρες που θα είναι στο θεατρικό σταθμό, όποιος δεν προλάβει μπορεί να επικοινωνήσει μέσω αποστολής αγάπης. Τέλεια. Μπορείτε να αναρτήσετε για συγκεκριμένα πράγματα που χρειάζονται για τις οικογένειες που έρχονται, όπως π.χ. τώρα μας ζητάνε επικόντως ένα ράτσο για να μπορούν να κοιμηθούν. Θα γίνονται συνέχεια αναρτήσεις και όποιος δεν προλαβαίνει το ωράριο που είναι στο θεατρικό σταθμό, μάλιστα, θα μας βρίσκουν στην αποστολή αγάπη. Τέλεια, την καλησπέρα μας, να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.